Αρκετά διαφορετική σε σχέση με τι μέχρι σήμερα διακηρύξει ήταν η στάση του Δημάρχου και των περισσότερων συμβούλων στο Δημοτικό Συμβούλιο του Τοπείρου κατά τη συζήτηση για την παραχώρηση του ΧΙΤΑ στο Σύνδεσμο Διαχείριση Απορριμμάτων. Όπω είναι γνωστό, ο Δήμο Τοπείρου κλείθηκε να αποφασίσει για την παραχώρηση για 5 συν 2 χρόνια του ΧΙΤΑ στο Σύνδεσμο προκειμένου να προλάβει να υλοποιήσει εντό του απαιτούμενου χρονοδιαγράμματο το έργο τη επέκταση του ΧΙΤΑ με την Τέταρτη Λεκάνη πριν υπάρξουν απρόβλε επιπτώσεις για τη διαχείριση των απορριμμάτων σε όλη την περιοχή. Το θέμα αναβλήθηκε μετά τι αμφιβολίε που εκφράστηκαν από αντιπολίτευση αλλά και συμπολίτευση ενώ ο Δήμαρχο παρά τι μέχρι σήμερα απειλέ εμφανίστηκε υπέρ τη παραχώρηση για 7 χρόνια και όχι ένα όπω ελέγχθη πρόσφατα, αφού η χρονική διάρκεια είναι προαπαιτούμενη για να ξεκινήσει το έργο που έχει ήδη εγκριθεί ύψου 5,5 εκατομμυρίων ευρώ. Επίση, οι μέχρι σήμερα διακηρύξει περί των αντισταθμιστικών ωφελών αναδιπλώθηκαν επίση καθώ με βάση τη σχετική εισήγηση τη Προέδρου η παραχώρηση καταχώρηση αντισταθμιστικών ωφελών είναι δυνητική και όχι υποχρεωτική, λεπτομέρεια που οδήγησε στην αναβολή του θέματο προκειμένου να ψηφιστεί σε επόμενη συνεδρίαση, άρα διαψεύστηκαν και οι αξιώσει συγκεκριμένων ποσών που μέχρι σήμερα είχαν διατυπωθεί από τη Δημοτική Αρχή. Η αναβολή συζητήθηκε κυρίως από την αντιπολίτευση εφόσον τα δεδομένα άλλαξαν και το θέμα πρέπει να διερευνηθεί. Όπω αναφέρθηκε από συμβούλου και των δύο παρατάξεων, ο Δήμο δεν μπορεί να αρνηθεί την παραχώρηση μέχρι τι 31 Δοδεκάτου, αφού κάτι τέτοιο θα έχει απρόβλεπτε συνέπειε για όλο το νομό και απλώ επιχειρεί να εξειδικεύσει το θέμα των αντισταθμιστικών ωφελών, αφού τα δεδομένα είναι πολύ διαφορετικά από αυτά που είχαν αρχικά παρουσιαστεί από τη Δημοτική Αρχή. Ούτω ή άλλως, από την πλευρά του, ο πρόεδρο Χαράλαμπο Δημαρχόπουλο έχει αναφερθεί ότι δεν αρνείται τα αντισταθμιστικά ωφέλη πάντα με βάση τις προβλέψεις νομοθεσίας. Παράλληλα μετά την αναδίπλωση στα οικονομικά δεδομένα στο τραπέζι έπεσε για πρώτη φορά το θέμα των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που μπορεί να έχει η λειτουργία του χιτά στην περιοχή του τοπείρου για τις οποίες δεν υπήρχε κάποια επιστημονική εισήγηση προς τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου. Πάντω, στην έντονη συνεδρίαση παρέστησαν κάτοικοι τη εξοχή, οι οποίοι διαμαρτυρήθηκαν για τι περιβαλλοντικέ επιπτώσει, για τη μη αποκατάσταση των λεκανών με βάση τις προβλέψει κατά τη δημιουργία του και για τον υπερβολικό κορεσμό των λεκανών που παρατηρείται μέχρι στιγμή στο Χιτά, ο οποίο βρίσκεται κοντά στον οικισμό.